Να πάμε λίγο και στον κύριο Στεφανάκη, να δούμε λίγο, ναι, να μας πει και εκείνος την δική του εικόνα, ιδιαίτερα στον κλάδο τουρισμού και επισιτισμού, που είναι και τα μεγαλύτερα προβλήματα, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς παρακολουθούμε όλη αυτή την κατάσταση με την κυβέρνηση και τους εργοδότες στον κλάδο μας, να μιλάνε για επιμερισμό των απολειών από την κρίση. Όμως, αυτή τη στιγμή είναι χιλιάδες οι συνάδελφοι, οι χιλιάδες οι εργαζόμενοι στον κλάδο, που δεν έχουν να βγάλουν την εβδομάδα. Και τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι πριν λίγους μήνες, τα ρεκόρ των κερδών στις επιχειρήσεις του τουρισμού και ιδιαίτερα των μεγάλων εταιριών εστίασης και ξενοδοχείων, ήταν πάνω από 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Φέτος όμως πολλά δεν θα ανοίξουν καν, κύριε Στεφανάκη. Φέτος λοιπόν πολλά μπορεί να μην ανοίξουν, όμως οι ιδιοκτήτες που αποκόμισαν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια από τη δική μας δουλειά έχουν να ζήσουν για 50 ζωές ακόμα, την ώρα που μας καλούν εμάς να ζήσουμε με 400 ευρώ το μήνα. Υπάρχει τάξη μεγέθους εργαζομένων που θα χάσουν τη δουλειά τους, δηλαδή που δεν θα δουλέψουν φέτος στο κομμάτι είτε του επισιτισμού είτε του τουρισμού, να μας δώσετε μια εικόνα από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα? Για παράδειγμα, υπάρχουν εστιατόρια που θα ξεκινήσουν να δουλεύουν με τους μισούς εργαζομένους, διότι θα έχουν τους μισούς πελάτες. Υπάρχουν ξενοδοχεία που δεν θα ανοίξουν καν, άρα δεν θα δουλέψουν ούτε οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως του αν βγάλανε χρήματα για 50 ζωές. Αν δεν ανοίξει επιχείρηση, θα δουλέψει και ο εργαζόμενος. Έχουμε τάξη μεγέθους, κύριε Στεφανάκη, για τους ανθρώπους που δεν θα πάνε να δουλέψουν φέτος? Γιατί φαντάζομαι ότι ανάλογες πρέπει να είναι και οι ενέργειες της κυβέρνησης. Καταρχήν είναι πάνω από 150.000 οι εργαζόμενοι στην Αττική, οι οποίοι έχουν αβέβαιο μέλλον για την επόμενη μέρα, και πολλοί από αυτούς, μπορεί και μεγαλύτερο ποσοστό από το 50% αυτών των εργαζομένων, έχουν ήδη σταματήσει τη δουλειά από το τέλος του Φλεβάρη, λόγω της ελαστικής μορφής απασχόλησης που είχαν όλα αυτά τα χρόνια. Έληξε δηλαδή η σύμβασή τους, είτε ήταν μία ημέρα, είτε ήταν ενός μήνα, χωρίς να έχουν δικαίωμα ούτε καν να ενταχθούν στο μηχανισμό στήριξης. Από εκεί και πέρα, ξεπερνάνε τους 250.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι εποχικοί, και είτε δεν θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία που πρέπει να τους επαναπροσλάβουν σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, την κλαδική που είναι σε ισχύ, είτε θα τους απασχολούν με εκπεριτροπή εργασία, όπως τους έχει δώσει το δικαίωμα η κυβέρνηση. Και το ζήτημα είναι αυτό που είπατε κι εσείς, ότι εφόσον βέβαια δεν θα έχει δουλειά, δεν μπορούν να ανοίξουν τα ξενοδοχεία, αλλά από την άλλη, αν δεν έχουν εργαζόμενους, δεν μπορούν να δουλέψουν τα ξενοδοχεία. Όλα αυτά είναι κουφάρια. Και να σας πω, και από ό,τι μας λέτε, το θολό εργασιακό καθεστώς πάρα πολλών εργαζομένων στα κομμάτια αυτά της εστίασης και του τουρισμού καθιστά ντρέα και δύσκολη την οποιαδήποτε αποδέσμευση κονδυλίου για τους ανθρώπους αυτούς. Να λάβουν δηλαδή την προβλεπόμενη βοήθεια, έτσι δεν είναι? Δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι. Εμείς έχουμε καταρχήν στείλει δεκάδες υπομνήματα στο Υπουργείο Εργασίας από την αρχή της κρίσης για αυτά τα ζητήματα. Και με δική τους ευθύνη, το Υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση δεν τους έχει εντάξει ακόμα σε κάποιο μηχανισμό στήριξης. Και το ζήτημα τώρα είναι να διασφαλιστεί το εισόδημα όλων των εργαζομένων σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση που αμοιβόντουσαν, και όχι με τα 500 ευρώ, για όλο το διάστημα της κρίσης, να επαναπροσληφθούν οι εργαζόμενοι εποχικοί σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση, και αν δεν ανοίξουν τα ξενοδοχεία, να διασφαλίσει το κράτος και οι εργοδότες το μισθό τους, και να ακυρωθούν όλες οι απολύσεις που έγιναν μέχρι σήμερα και που πρόκειται να γίνουν το επόμενο διάστημα. Έτσι μόνο μπορεί να διασφαλιστεί η ζωή χιλιάδων εργατικών οικογενειών που περίμεναν να δουλέψουν το καλοκαίρι για να βγάλουν το χειμώνα. Το θέμα είναι ότι για να υπάρξει απόλυση πρέπει να πιάσει δουλειά πρώτα ο άλλος. Και το ζητούμενο είναι αυτό τώρα, κύριε Στεφανάκη, ότι δεν ξέρουμε ποιοι θα πιάσουν δουλειά και πόσοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.